Γεια σας, Ευτύχης εδώ. Είναι 3η 24 Γενάρη 2012. Βρίσκομαι στην Αθήνα. Στην Ιερά Οδό πάω στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο να συναντήσω τον κύριο Φασέα, συγγραφέα αυτού εδώ του βιβλίου. Είναι, θεωρώ, ένα από τα πιο top βιβλία που έχω διαβάσει τελευταίο καιρό. Έχει να κάνει με τα τρόφιμα και μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα για αυτά, και από μαγειρική πλευρά αλλά και χημικά, βιοχημικά, αλλά με πάρα πολύ απλά λόγια μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Νομίζω ότι αν ασχολείσαι λίγο με τη μαγειρική ή με τα τρόφιμα θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να μάθετε πάρα πολλά πράγματα, αλλά από εκεί πέρα έχει εδώ πέρα πληροφορίες που νομίζω ότι οποιονδήποτε μπορεί να βοηθήσουν έτσι να καταλάβει πολλά πράγματα σχετικά με αυτά που τρώμε και αυτά που βάζουμε στο πιάτο μας. Τώρα, ο καιρός σήμερα δεν είναι πάρα πολύ καλός. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Ο καιρός δεν πρέπει να είναι κάτι που επηρεάζει τη διάθεσή μας. Γι' αυτό έχουμε και την ομπρελίτσα μαζί, το σκουφί, όλα αυτά τα πράγματα που γενικότερα, όταν υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να επηρεάσεις, κάνεις ό,τι μπορείς. Για παράδειγμα, βρέχει, παίρνεις ομπρέλα. Πάρα πολύ απλό. Κάνει κρύο, βάζεις ένα πλόβερ παραπάνω. Και από εκεί και πέρα δεν αφήνεις αυτά τα εξωτερικούς παράγοντες να επηρεάζουν τη διάθεσή σου. Τώρα, κάτι άλλο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμουνα στο Άργος και στο Νάφλιο, είχε πάρα πολύ ωραίο καιρό και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Κάναμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εκεί πέρα και επισκέφτηκα ένα κτηροκομείο, συσκευαστήριο πορτοκαλιών, λεωτριβείο. Κάναμε μια εκδήλωση γαστρονομίας με πολύ ωραία πράγματα. Και τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγω πάλι και πάω εξωτερικό, αλλά δεν θα σας πω που πάω. Και αυτό ήθελα να σας πω σε αυτό το βιντεάκι ουσιαστικά, ότι είναι έκπληξη. Είναι ένα ταξίδι που ονειρευόμουν εδώ και αρκετό καιρό και το συνδυάζω λίγο με δουλειά. Και Κυριακή δεσμεύομαι, θα ανεβάσω βιντεάκι, φωτογραφία μάλλον, που βρίσκομαι. Κυριακή λοιπόν, να θυμάστε. Άντε, να είστε καλά, καλή συνέχεια εβδομάδας, καλή δύναμη σε όλους και τα λέμε σύντομα. Γεια σας.